θα μιλήσουμε για την επανάσταση του 1821 όπως αυτή διεξήχθη στο δικό μας εδώ χώρο, στο τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Σκαλιδάκη, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα κύριε Σκαλιδάκη. Καλημέρα κύριε Χαλαπίδη. Καλά εσείς. Τώρα, πριν μπούμε στα ίδια τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821, πριν ακριβώς από την Επανάσταση, ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας της Οθωμανικής Κρήτης? Υπήρχαν ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις άλλες περιοχές έτσι, του ευρύτερου ελλαδικού χώρου που επαναστάτησαν? Ναι, από ό,τι φαίνεται υπήρχαν κάποιες διαφορές, οι οποίες έπαιξαν κάποιο σημαντικό ρόλο. Το βασικότερο είναι η σύνθεση του πληθυσμού. Δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε με το Μοριά ή τη Ρούμελη, η μουσουλμανική παρουσία στην Κρήτη ήταν πολύ ισχυρότερη. Έτσι, έχουμε διάφορες μελέτες, οι οποίες εκτιμούν ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός στην Κρήτη, τις παραμονές επανάστασης, ήταν περίπου μισή-μισή ή ακόμα και να υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή των μουσουλμάνων. Εδώ να πούμε έτσι ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των μουσουλμάνων είναι ντόπιοι, έτσι, είναι κρητικοί, οι οποίοι είχαν εξισλαμιστεί κατά την μακρά διάρκεια της κατοχής του νησιού από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό δημιουργεί μια ιδιάζουσα έτσι, μουσουλμανική κοινωνία, όπως περιγράφηκε η κυρία Ζέη, και ένα είδος, θα τολμούσα να πω, αλλά αυτό είναι έτσι, με πολλά εισαγωγικά, έτσι, ένα είδος εμφυλίου στο νησί, το οποίο ίσως δεν έχει τις συγκρούσεις την ίδια μορφή που έχουν σε άλλες περιοχές Ελλάδος. Παρότι φυσικά και στην Κρήτη έτσι έχουμε εκστρατεία Οθωμανικών και τουρκικών και αιγυπτιακών στρατευμάτων. Και εκτός από αυτό, έτσι, η Κρήτη, βέβαια αυτό δεν είναι εξαίρεση, αλλά γενικά έχουμε μια εικόνα αναταραχής, ας το πούμε έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, όλο ένα και συσχετίζοντας την Ελληνική Επανάσταση με το διεθνές της περιβάλλον, ας το πούμε έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρά από αναταραχές και εξεγέρσεις για τουλάχιστον μια δεκαετία σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, η Κρήτη φαντάζει, όπως έχω δει και γραμμένο, έτσι, ως ένα παράδειγμα αταξίας και ακαταστασίας. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εντυπωσιακή κακοδιοίκηση, από ό,τι φαίνεται, η οποία ακριβώς αποδίδεται στην νομία, αν θέλετε, και στην κατάχρηση της εξουσίας από τους τοπικούς αγάδες, έτσι, τους τοπικούς μουσουλμάνους προύχοντες, έτσι, τους αγάδες και φυσικά τους γενίτσαρους, τα γενιτσαρικά σώματα. Μια κατάσταση η οποία ήταν πολύ προβληματική για την ίδια την Οθωμανική, έτσι, την κεντρική διοίκηση, την υψηλή πύλη. Ξέρουμε καλά ότι ήδη εκείνη την εποχή το σώμα των γενιτσάρων συνολικά είχε γίνει ένα πρόβλημα για την Οθωμανική κυβέρνηση, ας πούμε. Και προσπαθούσε να βρει τρόπους να το αντιμετωπίσει συνολικά. Και πολύ σωστά αναφέρεται ότι στην Κρήτη υπήρχε μια ιδιαίτερη έξαρση της αυθαιρεσίας αυτών των στρωμάτων, τα οποία είχαν και μια κοινωνική διάσταση, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εμείς το λέμε γενίτσαροι, έτσι, συνήθως, και ειδικά φαντάζομαι οι ακροατές, έτσι, φαντάζονται θηριώδεις τύπους. Ναι, και τακτικό στρατό κατά κάποιο τρόπο. Με 15 σπαθιά. Η αλήθεια όμως είναι ότι ήταν ένα σώμα στρατιωτικό, φυσικά, το οποίο όμως ήταν παλαιού τύπου, εντάξει, και ήταν ένα είδος αριστοκρατίας, ας το πούμε έτσι, των όπλων. Είχε ορισμένα προνόμια, τα οποία ήταν φυσικά οικονομικά, ναι, ήταν οικονομικά και κοινωνικά. Δηλαδή, εδώ αναφέρεται ότι σχεδόν στις παραμονές επανάστασης στην Κρήτη, σχεδόν όλοι οι τουρκοκρητικοί, φαντάζομαι ότι αυτό έχει μια ένα είδος υπερβολής, αλλά ότι ήταν γραμμένοι στα γενιτσαρικά τάγματα, τα οποία έδρευαν στις πόλεις του νησιού. Και είχαν συγκεκριμένα προνόμια, φαντάζομαι, προφανώς
στο να φέρουν όπλα, αλλά και στο να εμπορεύονται, έτσι, να συλλέγουν φόρους και όλα αυτά που είχε μια τέτοια κοινωνία τότε. Ναι, το πρόβλημα των Γενιτσάρων είναι συνολικό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, την ίδια περίοδο που έχει η Ελληνική Επανάσταση, είναι και η προσπάθεια του Σουλτάνου να εξολοθρεύσει αυτό το σώμα, ούτως ώστε να τους εξολοθρεύσει, ήταν και ο μόνος τρόπος έτσι ώστε να εξουδετερώσει τις αντιδράσεις του στην προσπάθειά του να δημιουργήσει έναν τακτικό στρατό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι, ένα πραγματικό τακτικό στρατό. Κατά τα δυτικά πρότυπα, κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Στην προσπάθεια μάλιστα να καταστήλει τους Γενίτσαρους στην Κρήτη, στέλνεται ένας απεσταλμένος της πύλης, ο οποίος μάλιστα έχει μείνει γνωστός στην ιστορία ως ο Πνιγάρης, φαντάζομαι γιατί, ο οποίος λέει στη Δυτική Κρήτη ειδικά εξοπλίσει τους χριστιανούς για να τον βοηθήσουν να καταστήλει τους Γενίτσαρους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μεγάλη... Εντελώς εντυπωσιακό. Δηλαδή να σου δώσει τώρα, ναι, η κεντρική διοίκηση, η ψηλή πύλη, όπλα για να καταστήλεις αυτούς οι οποίοι μέχρι τότε σε καταπίεζαν στο όνομά της. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη ανακατοσούρα, η οποία φυσικά θα παίξει μεγάλο ρόλο, υποθέτω, έτσι μετά στο ξέσπασμα της Επανάστασης. Αυτοί οι οποίοι πήραν τα όπλα, οι χριστιανοί, δεν θα θέλουν εύκολα να τα επιστρέψουν. Έτσι. Βέβαια, πολύ, πολύ λογικό. Τώρα, γνωρίζουμε αν και σε ποιο βαθμό είχε καταφέρει να απλώσει τα δίκτυά της στην Κρήτη η Φιλική Εταιρεία και πώς φτάσαμε σταδιακά στο ξέσπασμα. Αν και μάλλον να πούμε για τη Φιλική Εταιρεία, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά. Πείτε μας, πείτε, ναι, για τη Φιλική Εταιρεία. Ναι, 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 ναι. Είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πεδίο δόξη λαμπρών. Έτσι. Γενικά η Φιλική Εταιρεία αναγνωρίζεται ως ο πυρήνας, αν θέλετε, οργανωτικός της Επανάστασης, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε για αυτήν ακόμα, και αυτό μάλλον είναι και μια επιτυχία της, έτσι, καθότι ήταν μια συνωμοτική παράνομη οργάνωση. Και νομίζω, νομίζω ότι είχε μικρή σχετικά εξάπλωση στην Κρήτη, δεν είχε καταφέρει δηλαδή να... Από ό,τι φαίνεται ναι, από ό,τι έχουμε δηλαδή κάποιες βάσεις δεδομένων τώρα, οι οποίες δημιουργούνται και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο επί την επίβλεψη του καθηγητή του Πέτρου Παπιζάνια, που προσπαθεί να κάνει μια τέτοιου είδους ανάλυση για τη Φιλική Εταιρεία, έχουμε λίγα πράγματα για την Κρήτη. Λίγα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ουσιαστικά, τις οποίες καμιά φορά είναι και αντικρουόμενες. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα ότι πολλές φορές στην τοπική ιστορία ο κάθε τόπος διεκδικεί πρωτεία. Εδώ ήταν ο πρώτος, ήταν αυτός, ή ο πρώτος ήταν αυτός. Πράγμα το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία στην πραγματικότητα. Αλλά, πώς το λένε, συσκοτίζει τα γεγονότα. Να σας πω και την αλήθεια, ναι, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, έτσι, πολλά πράγματα για την Φιλική Εταιρεία στην Κρήτη και δεν έχω βρει και πολλές πηγές. Μακάρι να... Ναι, είναι, γενικά είναι πολύ, πολύ λίγες οι αναφορές. Ναι. Νομίζω συνολικά. Και ίσως θα πρέπει να αναζητήσουμε και τους λόγους το ότι η Φιλική Εταιρεία έβρισκε τα δίχτυά της μέσα σε μια ιονή πρώτη αστική τάξη που είχε διαμορφωθεί, τέλος πάντων, και εκτός του ελληνικού χώρου και κατά κάποιο τρόπο ίσως και στην Πελοπόννησο. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί αυτό πάει και στο ερώτημα το προηγούμενο που θέσατε, έτσι, της τοπικές συνθήκες και πώς αυτές διαδραμάτισαν ρόλο στην Επανάσταση, ότι στην Κρήτη δεν φαίνεται να έχουμε κάτι ανάλογο με τους προεστούς, δημογέροντες, μια χριστιανική ελίτ, ας το πούμε έτσι, για να τα συμπεριβάλλουμε όλα μέσα, η οποία, ναι, και είχε τις διεθνείς της διασυνδέσεις και διαδραμάτισε ένα συγκεκριμένο ρόλο στην Επανάσταση. Στην Κρήτη δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε τους θεσμούς των καπετάνιων, ειδικά στην περιοχή των Σφακίων, αν όχι μόνο στην περιοχή των Σφακίων, το οποίο ήταν ένας θεσμός αναγνωρισμένος από την Οθωμανική διοίκηση. Έτσι, δηλαδή αυτό που έκαναν οι Οθωμανοί μπέιδες αλλού, στα Σφακιά τα έκανε ο χριστιανός καπετάνιος, δηλαδή συνέλεγε τους φόρους και ήταν υπεύθυνος για να κρατάει την τάξη και την ασφάλεια. Είναι ένα ζήτημα το πώς αυτοί οι θεσμοί έπαιξαν με την Ελληνική Επανάσταση και πώς διαμορφώθηκαν ή μεταλλάχθηκαν μέσα από αυτήν. Αλλά δεν έχουμε κάτι συνολικότερο. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο απλή
η κοινωνική και πολιτική δομή των χριστιανών. Κύριε Σκαλιδάκη, ποια ήταν τα στοιχεία που προδιέγραψαν τις αρχικές επιτυχίες των επαναστατών, αλλά και ποια ήταν αυτά που οδήγησαν στην κάμψη του αγώνα λίγο αργότερα, και πώς κατάφερε να αναβιώσει για δεύτερη φορά η Επανάσταση στην Κρήτη μετά από την ουσιαστική αρχική καταστολή της? Ναι, κοιτάξτε, στην αρχή ουσιαστικά υπάρχει ένα είδος, το πούμε πολύ γενικά, επαναστατικής δυναμικής. Έχουμε δηλαδή έναν ξεσηκωμό, ο οποίος βέβαια ξεκινάει από συγκεκριμένες περιφέρειες, όπου υπάρχει έτσι μια εμπειρία. Κυρίως στα δυτικά, στα δυτικά της Κρήτης. Ναι, κυρίως στα δυτικά και γενικά στις υπόρειες έτσι, των βουνών. Ορεσίβοι ήταν οι περισσότεροι ένοπλοι. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, το άκουσμα της Επανάστασης, του ξεσπάσματος της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργεί έτσι ως ένα καμπανάκι, ένα συναγερμό, ο οποίος κινητοποιεί τους χριστιανούς στο να ξεκαθαρίσουν, να ξεσηκωθούν και να ξεκαθαρίσουν υπέρ τους όλες αυτές τις αντιθέσεις οι οποίες είχαν συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα και ειδικά και τελευταία περίοδο, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, πέρα από μια γενική θεώρηση αιώνων τουρκοκρατίας και καταπίεση κλπ. Κλπ, πολύ συγκεκριμένα φαίνεται ότι η κατάσταση είχε επιδεινωθεί αρκετά από την Επανάσταση του 1770 και μετά. Για τους χριστιανούς, είχε επιδεινωθεί ακριβώς επειδή τα ημεία στο νησί τα είχαν πάρει οι τοπικοί γενίτσαροι και αγάδες, το οποίο σήμαινε μεγαλύτερη βία και καταπίεση και όλη αυτή την κατάσταση. Άρα ουσιαστικά ήταν επακόλουθο, ας το πούμε έτσι. Χρειαζόταν, ας πούμε, αυτό, μια σπίθα να ανάψει τη φωτιά και στην Κρήτη. Mm-hmm. Και πολύ γρήγορα βλέπουμε ότι ξεσηκώνονται οι επαρχίες και παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, το οποίο το βλέπουμε φυσικά και στην Πελοπόννησο και αλλού, της απόσυρσης των μουσουλμάνων από την Ήπεθρο, από τα χωριά όπου δεν ήταν ασφαλής. Συγκεντρώνονται στις πόλεις. Και τον εγκλισμό τους, ναι, στις περιτυχισμένες πόλεις του νησιού. Και ξεκινάει μια διαδικασία πολεμική, η οποία ουσιαστικά είναι, ή θα έπρεπε να είναι, το συζητήσουμε αν δεν θέλετε, θα έπρεπε να είναι πολιορκίες. Αυτή είναι η μορφή την οποία βλέπουμε και στην Πελοπόννησο, με πιο εμβληματική την περίπτωση της Τριπολιτσάς. Πολύ σωστά, βέβαια. Αλλά εδώ στην Κρήτη δεν έγινε έτσι. Εδώ βλέπουμε ότι δεν είχαμε κάποια οργανωμένη πολιορκία η οποία να είναι ικανή στο να πέσει ένα μεγάλο κάστρο, αν όχι το πιο μεγάλο κάστρο, που είναι το Ηράκλειο, το οποίο ήταν το μεγάλο κάστρο, έτσι, τα Χανιά, η Κηδονία, που ήταν, ή το Ρέθινο, ή έστω η Ιεράπετρα. Βλέπουμε, μάλλον η πιο πετυχημένη πολιορκία είναι στο φρούριο του Καστελίου Κισάμου, από όπου σας μιλάω, το 1823 με τον Τομπάζη, που όντως αποκλείστηκε το φρούριο από στεριά και θάλασσα και έπεσε. Και μάλιστα έγινε μια συμφωνία παράδοσης, έφυγαν οι αμυνόμενοι και το φρούριο παραδόθηκε στους επαναστάτες. Για διάφορους λόγους όμως δεν περάσαμε σε ένα επόμενο στάδιο, και με αποτέλεσμα όταν άρχισαν να έρχονται τα ενισχύσεις οι Οθωμανικές και δει τα Αιγυπτιακά στρατεύματα, να κατασταλεί δηλαδή η Επανάσταση το 23-24, και ουσιαστικά αναβιώνει οι Κρήτες, πολλοί Κρήτες ένοπλοι φεύγουν από το νησί, πηγαίνουν στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, όπου συνεχίζουν τη δράση τους έτσι, μέσα στην Επανάσταση σε άλλες περιοχές, και φυσικά είχαν πάντα στο μυαλό τους να συνεχιστεί η Επανάσταση στην Κρήτη, με την πολύ τολμηρή κατάληψη της νησίδας της Γραμβούσας, όπου βρίσκεται και αυτή εδώ βορειοδυτικά του κόλπου της Κισάμου, ξεκινάει μια νέα περίοδος, όπου υπάρχει μια ισχυρή βάση επαναστατική πάνω στο νησάκι αυτό.
ξαναπέφτει το κάστρο της Χρυσάμμου έστω για λίγο και συνεχίζεται από εκεί και πέρα η επανάσταση με πολλά προβλήματα όμως. Γίνεται και γίνεται μια τελευταία, αν θέλετε, προσπάθεια μετά τη συνθήκη το καλοκαίρι του 27, όπου έχουμε την πρώτη συνθήκη του Λονδίνου και φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει κάποιου είδους ελληνικού κράτους, είτε ανεξάρτητου είτε αυτόνομου, με τη συνένεση και την επιθυμία ακόμα των μεγάλων δυνάμεων. Και εκεί υπάρχει ένα καμπανάκι ότι κάτι πρέπει να γίνει για να συμπεριληφθεί και η Κρήτη σε αυτό. Οπότε έχουμε μια τελευταία περίοδο που γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν εκστρατείες. Γίνεται μια στα ανατολικά και μετά μια στα Σφακιά. Με βάση πάλι τη Γραμβούσα, όμως και αυτές λόγω προβλημάτων κατά τη γνώμη μου κρατικής συγκρότησης και οικονομίας πολέμου δεν καταφέρνουν να πετύχουν, με αποτέλεσμα τελικά να τιμή συμπερίληψη της Κρήτης στο ελληνικό κράτος το 1830-31 και την απόδοσή της πια στους Αιγυπτίους. Η Αίγυπτος ως μια ξεχωριστή, θα έλεγε κανείς, ή ιονή ξεχωριστή έτσι, πολιτική οντότητα, έχει πολύ νωρίς εμπλοκή, δηλαδή πολύ νωρίτερα από ό,τι ξέρουμε τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και στο Μεσολόγγι. Έχουμε στην Κρήτη πολύ νωρίτερα τους Αιγύπτιους να είναι παρόντες και να δρουν εναντίον των επαναστατών, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε αποβίβαση των Αιγυπτίων νωρίτερα εδώ στην Κρήτη, έτσι, και αυτό δεν είναι και πολύ γνωστό. Εντάξει, η Αίγυπτος είναι κοντά, ο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου είναι ένας πολύ φιλόδοξος και πολύ ικανός έτσι. Βαλής, έτσι, ναι. Ο οποίος θέλει να γίνει πασάς, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που προσπάθησε να πω πριν της αναταραχής και ουσιαστικά των φυγόκεντρων τάσεων, όπως γνωρίζουμε τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, μια τέτοια περίπτωση πολύ πιο σοβαρή. Έτσι είναι ο Μεχμέτ Αλή της Αιγύπτου, ο οποίος εν τέλει θα όντως ενσωματώσει και την Κρήτη, τη Συρία, έτσι θα φτάσει μέχρι την Ανατολία. Ο Ιμπραήμ θα μπορούσε να εκστρατεύσει και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και να στεφθεί Σουλτάνος. Δεν το έκανε τελικά, μάλλον οι μεγάλες δυνάμεις περιόρισαν τις φιλοδοξίες πατέρα και γιου. Αλλά ναι, η Αιγυπτιακή παρουσία ήταν πολύ ισχυρή και όντως για τις υπηρεσίες του Μεχμέτ Αλή θα του αποδοθεί η Κρήτη. Έτσι, για κάποιες δεκαετίες αργότερα. Για μια δεκαετία, ναι. Και ουσιαστικά θα αποσυρθεί και ο θελός, ο Μεχμέτ Αλή, όπως θα αποσυρθεί βέβαια και από τη Συρία και από όλες τις άλλες κατακτήσεις του, με αντάλλαγμα έτσι, την απόδοση από τον Σουλτάνο του δικαιώματος να κληροδοτεί το αξίωμά του. Γιατί μέχρι τότε αυτός υποτίθεται ότι ήταν πασά στην Αιγύπτου, όταν πέθανε ή τέλος πάντων όποτε ήθελε ο Σουλτάνος, θα μπορούσε να τον καθαιρέσει και να βάλει κάποιον άλλον στη θέση του. Ουσιαστικά δημιούργησε μια κληρονομική δυναστεία, η οποία και συνεχίστηκε μέχρι την επανάσταση του Νάσερ. Ναι, ναι, με το βασιλιά Φαρούκ αργότερα στο τέλος, ας πούμε. Ναι, ναι. Ακριβώς, όλοι αυτοί ήταν απογονοί του. Τώρα, πώς διαμορφώθηκαν οι πολιτικές σχέσεις της Κρήτης με το πρώτο εθνικό επαναστατικό κέντρο στην Ελλάδα, την επαναστατική κυβέρνηση, προς την οποία προσέβλεπαν βέβαια οι επαναστάτες, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ομάδων των κριτικών αγωνιστών υπήρχαν εσωτερικές διαιρέσεις, τι χαρακτήρα είχαν? Ναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία συνήθως τα παραβλέπουμε, έτσι, έχουμε μείνει κυρίως στα πολεμικά γεγονότα, αλλά νομίζω ότι και εκεί είναι ένα κλειδί για να δούμε το τι γίνανε, πώς διαδραματίστηκαν τα πράγματα στην Κρήτη, ίσως και για την τελική τους έκβαση. Προφανώς, ναι, και απέβλεπαν στην κεντρική διοίκηση και με ενθουσιασμό δέχτηκαν έτσι, τον πρώτο απεσταλμένο που ήταν ο Αφεντούλιεφ. Αλλά υπήρχε ένα ζήτημα, έτσι, θα έπρεπε δηλαδή να δημιουργηθεί μία νέα εξουσία η οποία να δρά εξ ονόματος της επανάστασης και ουσιαστικά δηλαδή εξ ονόματος του έθνους. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ένα το νεωτερικό πολιτικό σύστημα να δημιουργηθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό να συναντάει αντιδράσεις από τις παραδοσιακές ελίτ. Αυτό έγινε παντού, έτσι. Έγινε και στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα και παντού.
Το θέμα είναι ότι στην Κρήτη, ας πούμε, μερικά πράγματα, ο πρώτος απεσταλμένος ουσιαστικά αντλούσε το κύρος του ως απεσταλμένος του Δημητρίου Υψηλάντη, ο οποίος είχε και αυτός μια συγκεκριμένη αντίληψη πολιτικής οργάνωσης, η οποία... Αυτοκρατορικού τύπου κάπως, ναι, ας πούμε. Ναι, από την αυλή του Τσάρου. Ακριβώς, ναι. Πολιτικά διαμορφωμένος, ο οποίος σκόνταψε, ας το πούμε έτσι. Δεν περιθωριοποιήθηκε πολιτικά από τις τοπικές ελίτ και έχασε σιγά σιγά το κύρος του μετά τη συγκρότηση των έθνων συνελεύσεων. Οπότε και στην Κρήτη σιγά σιγά περιθωριοποιήθηκε. Προσπάθησε να παίξει με τις τοπικές αντιθέσεις, κυρίως των Σφακιανών και υπολείπων, αλλά δεν είχε τα απαραίτητα μέσα τα οποία να του δίνουν έτσι τη δυνατότητα να τους καθυποτάξει αυτούς σε ένα ευρύτερο σχήμα. Το Μπάζης, ο Ιδραίος Εμμανουήλ τον Μπάζης, ο οποίος πρώτα είχαμε τον, να μην ξεχνάμε, τον Σκυλίτσι, ο οποίος ήταν και αυτός μια σοβαρή προσωπικότητα, ο οποίος απεστάλλει. Και μετά είχαμε τον Μπάζη, οι οποίοι πλέον δρούν εξ ονόματος της Εθνικής Διοίκησης. Έχουμε την πρώτη συνέλευση, τη δεύτερη. Όμως και αυτοί υποθέτω ότι δεν είχαν τα απαραίτητα μέσα για να επιβάλλουν έτσι να φτιάξουν μια γραφειοκρατία και ένα στρατό που να μπορεί και να διεξάγει αποτελεσματικά επιτυχώς την επανάσταση και να ενσωματώνει τα τοπικά δίκτυα. Την κυρίως Ελλάδα αυτό εν τέλει έγινε με έναν εμφύλιο πόλεμο. Έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα από τον οποίο βγαίνει νικήτρια η κεντρική διοίκηση. Έτσι, καθυποτάσεις ουσιαστικά τις τοπικές διοικήσεις και ουσιαστικά τους προύχοντες της Πελοποννήσου, οι οποίοι φυσικά βρίσκουν τη θέση τους μέσα στο... Επέρχεται ένα modus vivendi μετά. Ακριβώς, το νέο πολιτικό σύστημα. Στην Κρήτη δεν έγινε αυτό. Στην Κρήτη όλα αυτά είμαστε ακόμα, τουλάχιστον εγώ, έτσι, αλλά δεν έχω βρει και κάτι άλλο στη βιβλιογραφία. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της έρευνας. Έτσι, καλώς ή κακώς, 200 χρόνια μετά, υπάρχει ανοιχτό το πεδίο για αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καταλήξει. Η επανάσταση στην Κρήτη φαίνεται ότι ήταν αρκετά δαπανηρή. Έτσι, όταν μιλάμε για επανάσταση, δηλαδή μιλάμε για πόλεμο, πέραν ας πούμε, των ηρωισμών και της Ανδρείας, μιλάμε για πολύ υλικά ζητήματα, έτσι, στρατολογία, μισθοτροφοδοσία των σωμάτων και ένας, μεταφορά. Στην Κρήτη έχουμε, είναι νησί, πρέπει να εμπλακεί ο στόλος. Όλα αυτά σημαίνουν πάρα πολλά χρήματα, όπως έχει έδειξε και ο έγκριτος ερευνητής, ο Σίμος Μποζίκης, ο οποίος μάλιστα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή σας. Ναι, τον είχαμε μαζί μας πριν λίγες μέρες. Ναι, μας έχει δώσει πολλά στοιχεία έτσι, για τα οικονομικά του αγώνα. Και παραδείγματος χάρη για την Κρήτη υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προϋπολογισμός για το στρατό, για το ναυτικό στην Κρήτη, το στόλο. Το θέμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πολύ μεγάλου ποσού, των πολύ μεγάλων ποσών που χρειάζονταν, έπρεπε να αντιληφθούν από το ίδιο το νησί. Δηλαδή ουσιαστικά από την φορολογία της παραγωγής ελαιολάδου και της εμπορίας, της εξαγωγής του. Και εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Έτσι. Ναι, για να γίνει... Βέβαια, βέβαια. Ναι, αυτό. Για να γίνει δυνατή αυτή η εκμετάλλευση, θα έπρεπε αυτές οι αρχές να μπορούν να επιβάλλουν την εξουσία τους σε τελωνία, σε διάφορους φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι να συγκεντρώνουν τους πόρους, αν όχι σε εθνικό επίπεδο, σε ένα παγκρίτιο, ας το πούμε έτσι, ένα πρωτεθνικό παγκρίτιο επίπεδο. Και εκεί συναντάνε σφοδρές αντιδράσεις από τις κατατόπους ελίτ, τις κατατόπου επαρχίες. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά δεν επιλύεται. Έτσι, δεν επιλύεται ποτέ, με αποτέλεσμα συνέχεια να ανακύπτουν τα ίδια προβλήματα έτσι, τοπικών πρωτείων, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορούσαν να λυθούν δια της πειθούς ή δια του παραδείγματος, θα χρειαζόταν κάποιο είδους επιβολή, να το πούμε κομψά.
Ναι, βέβαια. Όπως έγινε και στην Πελοπόννησο κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς, ακριβώς. Όπως έγινε και στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω ποια μορφή θα έπαιρναν στην Κρήτη. Πάντως βλέπουμε ότι έχουμε προσπάθειες μεταφοράς ενόπλων σωμάτων. Έχουμε στερεολαδίτες που έρχονται στην Κρήτη ως ενόπλα μισθοφορικά σώματα. Mm. Έχουμε το σώμα του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη με το υπηκό. Τα οποία δημιουργούν και αυτά τα ερωτήματα, έτσι. Δηλαδή, πολλοί ρωτάνε γιατί δεν είχε η Κρήτη, ας πούμε, επαρκής ενόπλους για τη διεξαγωγή της επανάστασης στο νησί. Η απάντηση είναι ότι ναι, είχε, μάλλον είχε, αλλά δεν ήταν οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο σε έναν τακτικό μόνιμο στρατό. Δηλαδή, ήταν άνθρωποι, όπως ήταν και στην Πελοπόννησο στην αρχή, οι οποίοι μάχονταν κυρίως στην περιοχή τους και όταν υπήρχαν αγροτικές εργασίες εγκατέλειπαν τις θέσεις τους και πήγαιναν στις αγροτικές εργασίες. Παραδείγματος χάρη να μαζέψουν τις ελιές τους. Βέβαια. Γι' αυτό και δεν... αυτό είναι πρόβλημα όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είναι πρόβλημα, δηλαδή στην πολιορκία της Θησάμου έχουμε την αναφορά του Κρητοβουλίδη ότι ο Τομπάζης για να εμποδίσει τους επαναστάτες να λύσουν την πολιορκία και να πάνε να γιορτάσουν το Πάσχα στα χωριά τους, διοργάνωσε μια πολυτελή, ας το πούμε, πολυτελή, μια μεγάλη γιορτή του Πάσχα έξω από τα τείχη. Εντυπωσιακό, ναι, ναι. Ναι, έπρεπε να, δηλαδή, να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν έξω από τις αντιλήψεις και έξω από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ναι, να αναφέρουμε κιόλας ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό του Κρητοβουλίδη για την Επανάσταση του 21 στην Κρήτη και μπορεί να το αναζητήσουν στην καινούργια του έκδοση από το Ίδρυμα της Βουλής οι φίλοι που θέλουν, με την επιμέλεια της Ελευθερία Ζέη, της καθηγήτριας εδώ στο Ρέθυμνο. Ναι, δεν έχουμε και πολλά τέτοια έργα. Όντως. Και υπήρχε και μια γεωγραφική διάσταση, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ των επαρχιών υπήρχε και ένας ανταγωνισμός και υπήρχε και μια σκληρή, θα έλεγε κανείς, έτσι διαλκυστίνητα ανάμεσα στους Φακιανούς από τη μια μεριά και σε οπλαρχικούς από άλλες περιοχές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Υπάρχει, όπως αναφέρει πάλι ο Κρητοβουλίδης, το περίφημο τμηματικό φρόνημα. Το οποίο είναι, εντάξει, είναι λογικό εκείνη την περίοδο. Το θέμα με τα Σφακιά είναι λίγο περίεργο, διότι ακριβώς οι Σφακιανοί είχαν ένα είδος αυτονομίας, ας μην επεκταθούμε. Είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο με τους Μανιάτες στην Πελοπόννησο. Ναι. Όπως ο Μπέης της Μάνης, έτσι, είναι ο Χριστιανός. Mm-hmm. Έτσι και ο καπετάνιος, ο αρχικαπετάνιος στα Σφακιά είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και είναι λογικό να διεκδικούν και μια πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, επειδή είναι και πιο έμπειροι στα όπλα και τα λοιπά. Ακριβώς, είχαν τα περισσότερα όπλα, είχαν τη μεγαλύτερη εμπειρία, είχαν ουσιαστικά το λουτρό, το οποίο ουσιαστικά ήταν το μόνο ίσως χριστιανικό λιμάνι και πριν την Επανάσταση, όπου γινόταν εμπόριο, βλέπε λαθρεμπόριο, έτσι, από την Κρήτη στα χέρια χριστιανών χωρίς τον έλεγχο της Οθωμανικής Διοίκησης και την επιβολή φορολογίας. Άρα είχαν μια υπεροχή. Είχε μια υπεροχή περιοχή των Σφακίων. Ήταν όμως γεωγραφικά απομονωμένη, ούτως ώστε δεν τους βοηθούσε η γεωγραφική τους θέση για να αναλάβουν μια παγκρίτιας εμβέλειας ηγεσία, απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως αρνήθηκαν μέχρι τέλους να υπαχθούν κάτω από μια παγκρίτια ηγεσία. Κάτω από οποιοδήποτε όνομα και αν ήταν, αυτή. Ναι. Αυτή. Γι' αυτό και εδώ καταλήγουμε σε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μάλλον θα έπρεπε αυτή η εξουσία να επιβάλλει την εξουσία της στην Κρήτη, μάλλον και στην επαρχία των Σφακίων. Τώρα, και φυσικά έχουμε... Ήθελα, κλείνοντας, ας πούμε, να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια για το πώς προσέλαβαν οι κρητικοί επαναστάτες την τελική ακύρωση των αγώνων τους με τη μη συμπερίληψη της Κρήτης στο νεοσυσταθένο ελληνικό κράτος. Ενώ κατάφεραν τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να διατηρήσουν μια επαναστατική δραστηριότητα, ωστόσο παρότι προβλεπόταν αυτό, δεν εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος. Σε ποιους έριξαν την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, έτσι, και ποια ήταν τα απόνερα στη συνέχεια? Ναι, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό έφερε μια πολύ μεγάλη πικρία
δικαιολογημένη, γιατί η επανάσταση στην Κρήτη, εδώ είπαμε κυρίως προβλήματα, έτσι αναφέραμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι ότι το νησί ήταν επαναστατημένο επί μια δεκαετία, έτσι, με πολύ μεγάλες θυσίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πάρα πολύ, είχαμε ένα πολύ μεγάλο προσφυγικό κύμα από την Κρήτη, ενόπλων με τις οικογένειές τους, οι οποίοι μετά ουσιαστικά ήταν επικηρυγμένοι από τις Οθωμανικές αρχές, έφυγαν σε νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, δημιουργήθηκαν και διάφορες κοινότητες εκεί. Στον Πειραιά, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Και, ουσιαστικά, ενώ υπήρχε αυτή η πολύ μεγάλη επαναστατική δράση, ουσιαστικά μετά, με την μη συμπερίληψη της Κρήτης, για αιτία της οποίας μπορούμε να συζητήσουμε ότι ήταν και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, έτσι, που mm-hmm. εμφανίζονται όλο ένα και πιο δυνατά στην περιοχή, mm-hmm. κυρίως Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία. Η συμβολή της Κρήτης στην Επανάσταση ουσιαστικά υποβαθμίζεται, έτσι, στην εθνική αφήγηση. Δεν την έχουμε πολύ, γι' αυτό βλέπουμε και πολύ μεγάλη αντιπαράθεση στο έργο του Κρητοβουλίδη, ουσιαστικά απαντάει στην ιστορία του Σπυρίδωνα Στρικούπη, έτσι, ότι υποβαθμίζει την Επανάσταση στην Κρήτη. Ναι. Και υπάρχει μία πικρία προς την κεντρική διοίκηση, ίσως όχι, δηλαδή, όχι όμως τέτοια ώστε να υπάρχουν άλλου είδους πολιτικά σχέδια. Δηλαδή, παρόλες τις επίμονες φήμες που καμιά φορά φτάνουν έτσι κάπως κομικά και μέχρι τις μέρες μας, δεν έχω δει πουθενά να αποτυπώνεται αιτήματα, πραγματικά αιτήματα αυτονομίας του νησιού, mm-hmm. έτσι, ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν θα ήταν παράλογο στην περιοχή της Μεσογείου, δηλαδή αν δούμε την περίπτωση της Κορσικής ή της Σαρδινίας, αλλά τέλος πάντων πάμε αλλού. Υπάρχει μια πικρία, αλλά υπάρχει όμως και ένα κεκτημένο, δηλαδή παρόλο που η Επανάσταση αποτυγχάνει πολιτικά εκ του αποτελέσματος, η κρητική κοινωνία η οποία βγαίνει μέσα από την Επανάσταση είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν πριν την Επανάσταση. Πρώτα απ' όλα, αυτή η δημογραφία που περιγράψαμε στην αρχή έχει ανατραπεί πλήρως. Έτσι. Μετά από το 1830 και μετά, η περιοχή του χριστιανικού στοιχείου είναι απόλυτη. Οι απώλειες των μουσουλμάνων είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτό οφείλεται και στο ότι αυτοί όσοι εγκλίστηκαν στα φρούρια έπεσαν θύματα επιδημιών. Έτσι. Και κυρίως Πανόλη, στην οποία έφερα μαζί τους τα αιγυπτιακά στρατεύματα, mm-hmm. πάρα πολλοί έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν ποτέ, πούλησαν τις περιουσίες τους και οι πολύ ευπορότεροι αγάδες έφυγαν από την Κρήτη, και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί για τα επόμενα 100 χρόνια μέχρι την τελική, έτσι, εγκατάλειψη της Κρήτης από το μουσουλμανικό της στοιχείο. Και επίσης αφήνει αυτή την αίσθηση των ολοκλήρου του, δηλαδή από εκεί και πέρα δεν σταματάει. Έχουμε διαρκείς εξεγέρσεις κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Κρήτη, με διάφορες αφορμές και αιτίες, όπου πάντα όμως προβάλλεται αργά ή γρήγορα το αίτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Έτσι, και οι παλαιοί πολεμιστές επαναστάτες, έτσι, θα συνεχίσουν να υπηρετούν την, ας το πούμε έτσι, το αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης της χώρας, τη μεγάλη ιδέα, έτσι, όλες αυτές τις αποστολές. Πολύ, δηλαδή, έχουμε ένα συνδυασμό και επαναστάσεων στην ίδια την Κρήτη και συμμετοχής Κρητών σε άλλες, έτσι, αποστολές. Σε εθνικούς αγώνες. Ναι, παραδείγματος χάρη, το πιο βληματικό είναι ο Μακεδονικός αγώνας. Σωστά, βέβαια. Έτσι.
Μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Σκαλιδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι είπαμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να καλύψουμε συνολικά το θέμα, αλλά δώσαμε πολλά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα και ενδιαφέρον για όποιον το έχει. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Χαρλαμπίδη. Καλή Κυριακή στους ακροατές σας. Γεια σας.